Ένας Αυστραλός δήμαρχος ίσως γίνει το πρώτο άτομο που θα μηνύσει τους δημιουργούς του ChatGPT για ψευδείς ισχυρισμούς που έκανε η εφαρμογή για τον πολιτικό. Το ChatGPT είναι ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης και τράβηξε την προσοχή του κόσμου με την ικανότητά του να δίνει άμεσα απαντήσεις σε ερωτήσεις, να γράφει ποίηματα, ακόμα και να περνάει πανεπιστημιακές εξετάσεις. Αλλά αν ρωτήσετε το ChatGPT ποιος είναι ο Brian Hood, ο Αυστραλός δήμαρχος, η εφαρμογή ισχυρίζεται ψευδώς ότι βρέθηκε ένοχος για δωροδοκία και ότι είχε καταδικαστεί σε 30 μήνες φυλάκισης. Όμως ο Hood δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κανένα έγκλημα και ήταν στην πραγματικότητα ο πληροφοριοδότης που βοήθησε στην αποκάλυψη ενός διεθνούς σκανδάλου δωροδοκίας που αφορούσε την Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όταν ο Brian Hood ειδοποιήθηκε από τους συναδέλφους του για αυτές τις ψευδείς δηλώσεις, είπε στο Euronews ότι το προκάλεσε μεγάλη δυσφορία. Έμεινα έκπληκτος. Ήμουν πραγματικά σοκαρισμένος. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έπρεπε να το διαβάσω και να το διαβάσω ξανά και να το κοιτάξω και να κάνω έρευνα, γιατί απλά δεν το περίμενα. Η φήμη, η ακεραιότητα, η θέση είναι σημαντικά πράγματα για όλους. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε τέτοιου είδους θέσεις, τότε ακόμα περισσότερο, γιατί έχεις πλήρη επίγνωση του τι μπορεί να σκέφτονται οι άνθρωποι. Η υπόθεση είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας αυξανόμενης λίστας από chatbot τεχνητής νοημοσύνης που δημοσιεύουν ψευδείς ισχυρισμούς για ανθρώπους. Ένα chatbot εφήβρε πρόσφατα μια ψεύτικη υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης στην οποία εμπλέκεται Αμερικανός καθηγητής νομικής. Επικαλείται ένα άρθρο της Washington Post που δεν υπήρξε ποτέ ως πηγή. Στο δημόσιο ιστολόγιο της σχετικά με την εφαρμογή, η εταιρεία OpenAI λέει ότι ένας περιορισμός είναι πως μερικές φορές γράφει εύλογες αλλά εσφαλμένες ή παράλογες απαντήσεις. Η διόρθωση του προβλήματος είναι πρόκληση. Για τον Brian Hood, αυτή η εμπειρία έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη του στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Όλα παρουσιάζονται με τρόπο που σε κάνουν να πιστεύεις ότι είναι αληθινά, πραγματικά και αξιόπιστα. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πολλά για να ενισχυθεί η ακρίβεια αυτών των πραγμάτων. Νομίζω ότι είναι πολύ επίγον, γιατί μπορούν πραγματικά να βλάψουν εντελώς τη φήμη ανθρώπων, εταιριών ή οργανισμών. Αν μπορεί να συμβεί σε μένα, μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Οι δικηγόροι του Brian Hood έστειλαν επιστολή στην εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, την OpenAI. Έχουν πλέον περιθώριο στις 18 Απριλίου για να απαντήσουν και να διορθώσουν αυτά τα λάθη. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πιθανή μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η εταιρεία OpenAI δεν απάντησε στο αίτημά μας για σχόλιο.